Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί είμαστε και σήμερα για να δούμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή μας αλλά και στη χώρα μας για τον κορονοϊό. Συνδεόμαστε εκτάκτως με τον Αντώνη Παραρά, καθώς έχουμε μία είδηση, μία δυσάρεστη, τραγική είδηση από το νοσοκομείο. Νεκρός είναι ένας 70χρονος, πιθανό κρούσμα του κορονοϊού. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε, να πούμε, λοιπόν, Γιάννη, ότι υπάρχει ο συναγερμός, υπάρχει όλο το ζήτημα στο νοσοκομείο με όλο αυτό που γίνεται. Σήμερα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση και θα σας δώσω ακριβώς τις πληροφορίες που έχουμε. Έχει σημάνει βέβαια συναγερμός, εκ νέου θα έλεγα, από το θάνατο του 70χρονου, με πολλά προβλήματα όμως, υπήρχαν δηλαδή στο ιστορικό του. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι νοσηλεύεται και η σύζυγος του 70χρονου, αναμένοντας όμως αποτελέσματα του δείγματος που έχουν σταλεί βέβαια στα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο 70χρονος ήταν θετικός στον κορονοϊό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν... Αντώνη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα για το τεστ που έγινε στον 70χρονο πριν καταλήξει. Εχθές το βράδυ, μάλιστα, πήγε στο νοσοκομείο, απευθύνθηκε ο συγκεκριμένος στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου και νοσηλεύτηκε, ενώ σήμερα το πρωί κατέληξε δυστυχώς. Γι' αυτό ελέγχεται βέβαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, υπήρχε θέμα στο ιστορικό, όπως λέμε. Αυτό που ελέγχεται τη στιγμή αυτή είναι και η σύζυγός του, και είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε, να πληροφορηθεί αύριο το ιατρικό προσωπικό εάν ήταν ο 70χρονος ο άτυχος θετικός ή αν είναι η σύζυγός του. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία τα οποία αναμένονται αύριο και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με την διασπορά και με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν, εφόσον υπάρχει κάτι θετικό σε όλο αυτό που περιμένουμε ως αποτέλεσμα αύριο από το Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς. Μιλάμε πάντως για δύο πιθανά κρούσματα, δύο ακόμη πιθανά κρούσματα για την περιοχή μας. Το ένα, μάλιστα, έχει να κάνει με θάνατο. Τραγικά εκ νέου στοιχεία, Αντώνη, από το νοσοκομείο της Καστοριάς, στο οποίο υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα είπες και το πρωί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Κουσουρή. Θα δούμε μάλιστα ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του κύριου Κουσουρή που έκανε σήμερα το πρωί σε εσένα. Γι' αυτό που λέγαμε, Γιάννα, γιατί προφανώς και είχε δρομολογηθεί, αλλά και μετά από την συνέντευξη του Προέδρου των Εργαζομένων, μετά από λίγες ώρες, είχαμε την έναρξη διαδικασίας απολίμανσης, όπως πληροφορηθήκαμε, που σημαίνει ότι όλο αυτό ήταν και είναι αναγκαίο, όπως είπε και ο ίδιος, για όλο το νοσοκομείο. Η πρόταση του Συλλόγου είναι να κλείσει για 10 ώρες, να γίνει μια απολίμανση σε όλο το νοσοκομείο και να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και να εξεταστεί όλο το προσωπικό, έτσι ώστε μόνο άνθρωποι που δεν έχουν που δεν είναι φορείς του ιού να εργάζονται εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και για τους ίδιους, για το ίδιο το προσωπικό, αλλά και φυσικά για τους ανθρώπους που απευθύνονται στο νοσοκομείο για οποιαδήποτε ασθένεια. Να μην ξεχνάμε ότι το νοσοκομείο δεν είναι μόνο για τα θέματα του κορονοϊού, αλλά για οποιαδήποτε ασθένεια. Έτσι ακριβώς. Και μένοντας στην είδηση για τον θάνατο του 70χρονου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπενθυμίζω και πάλι ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν θετικός ο 70χρονος ή αν είναι θετική η σύζυγός του. Είναι κάτι που ελέγχεται, όμως η δυσάρεστη είδηση είναι ότι έχουμε τον θάνατο του 70χρονου. Έτσι. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ακολουθήσουν πολλά ρεπορτάζ στη συνέχεια για το κλίμα και την κατάσταση που υπάρχει στον νομό της Καστοριάς. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, βεβαίως, θα συνδεθούμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Ναι, βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε. Μια χαρά. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, και στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή προκειμένου να κηρυχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κυρία Τελιγιορίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Λούσιου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αυτή η συζήτηση έχει 3-4 ημέρες από τότε που κάνατε την σύσκεψη στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όλοι οι τοπικοί φορείς, κυρία Τελιγιορίδου. Κατατέθηκε για μια επιστολή προς την κυβέρνηση
προκειμένου να αντιληφθούν όλη την σοβαρότητα του ζητήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποια επίσημη απάντηση από πλευράς πολιτείας. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον νέο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, να λέει ότι δεν θα ληφθεί μια τέτοια απόφαση υπό πίεση. Και εσείς αυτή τη στιγμή μπήκατε στη διαδικασία, προφανώς, γιατί δεν υπήρξε η αναμενόμενη αντίδραση, να καταθέσετε ερώτηση προκειμένου να υπάρχει μια συνεχόμενη πίεση, και πρέπει να υπάρχει συνεχόμενη πίεση, κυρία Τελικιωρίδου, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρία Λούσιου, η Καστοριά βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό. Καταλαβαίνουμε και από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ότι πράγματι, όπως λένε όλοι οι αρμόδιοι επιστήμονες και οι επιστημονικοί φορείς της περιοχής, ότι η διασπορά του ιού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν η οποία αποτυπώνεται στα επιβεβαιωμένα κρούσματα και ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα και να ακολουθήσουμε βέβαια κατά γράμμα και πολύ πιστά όλες τις οδηγίες που δίνονται από την πολιτική προστασία και από τον ΕΟΔΗ. Εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Καστοριάς έχει συμμορφωθεί στις οδηγίες αυτές, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τις ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο δυσάρεστες εξελίξεις. Έχουμε ήδη 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2 υπό διερεύνηση που πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι και αυτά μπορεί να έχουμε ανάλογο αποτέλεσμα. Και πιθανόν έχουμε 3 θανάτους, κυρία Τελικιωρίδου. Αν και ο 70χρονος, ο οποίος κατέληξε σήμερα, επιβεβαιωθεί ότι είχε τον κορονοϊό, μιλάμε για τρίτο θύμα. 3 στα 5 δηλαδή, σε πανελλαδικό επίπεδο. 3 στα 6 θα είναι. Ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Ναι, αλλά είναι τα μισά. Αν συμβεί αυτό, ήδη και τώρα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, περιμένουμε την επιβεβαίωση. Στη σύσκεψη λοιπόν που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπεριφέρεια, υπήρξε ως συλλογικό αίτημα και απέτηση να ζητηθεί από την κυβέρνηση να παρθούν έκτακτα μέτρα για την Καστοριά και η Καστοριά ουσιαστικά να γίνει μια περιοχή καραντίνας. Υπήρξε αυτό που είπατε, μια απάντηση από τον Υφυπουργό της Πολιτικής Προστασίας ότι το αίτημα αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό πίεση και για το λόγο αυτό επανήλθα με ερώτημα προς τον Υπουργό γιατί είναι ένα αίτημα το οποίο δεν έγινε υπό καθεστώς φόβου, αλλά υπό καθεστώς ανάλυσης του τι συμβαίνει στην περιοχή μας, γνώσης του τι συμβαίνει στην περιοχή μας, καθώς και οι αρμόδιοι επιστημονικοί σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Έτσι θεωρώ ότι είναι ένα αίτημα το οποίο θα συμβάλλει στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το θέμα, γιατί θα επικεντρωθεί η προσοχή στην περιοχή μας, θα στηριχτούν οι υποδομές, θα στηριχτεί περαιτέρω το νοσοκομείο και νομίζω ότι το θέμα υγείας είναι κάτι το οποίο είναι το πρωταρχικό για μια πολιτεία και θα πρέπει να το εξετάσει με πολύ προσοχή αν αυτό το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί. Κυρία Τελικιωρίδου, την ίδια στιγμή πάντως υπάρχουν πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Είδαμε γιατρούς και προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό να κάνουν έκκληση για, ακόμη και για το αυτονόητο που είναι οι μάσκες, οι στολές, εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για να έχουν το μίνιμουμ της ασφάλειας και αυτοί οι άνθρωποι. Και από ό,τι μαθαίνουμε το απόγευμα ανταποκρίθηκαν και οι ιδιώτες, ανάμεσα τους και ο κύριος Δίτσιος από ό,τι με ενημέρωσαν, αλλά και η περιφέρεια έστειλε μάσκες, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιου είδους σημεία και προφανώς πολύ καλά κάνουν κάποιοι άνθρωποι και ιδιώτες και μπορούν να προσφέρουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και ευαισθησία. Προφανώς την πρωταρχική ευθύνη την έχει η πολιτεία. Έχει ευθύνη να εφοδιάσει με τα απαραίτητα.
Και βέβαια είναι και πολύ θετικό ότι και ιδιώτες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Να πούμε βέβαια γιατί υπήρξε και μια αναζήτηση για να πάρουν κάποιοι άνθρωποι κάποια υλικά και να βοηθήσουν. Να πούμε ότι υπάρχει μια έλλειψη στην αγορά για μάσκες. Και πράγματι υπάρχουν αρκετά υλικά, μάσκες, απολυμαντικά, τα γυαλιά, προστατευτικά, τα οποία πρέπει να προμηθευτεί το νοσοκομείο άμεσα. Εδώ λοιπόν και το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους με ασφάλεια οι εργαζόμενοι, οι υγειονομικοί, το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επάρκεια στα προϊόντα. Φτάσαμε σε σημείο να κάνουν έκκληση μέσω των social media. Κυρία Κοζατσάνη, το έχω παρακολουθήσει, πράγματι δεν είναι ωραίο αυτό. Και τι να σας πω, εμείς από την δική μας πλευρά πιέζουμε όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση και προς την κεντρική εξουσία. Και ενίσχυση και με προσωπικό, γιατί είναι αποδεκατισμένο, κυρία Τελιορίδου, το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Κυρία Λούσιο, δεν ξέρω αν η λύση των 7 ημερών καραντίνας αντί για 14 είναι ενδεδειγμένη. Αυτά θα τα πούμε μετά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα προέχει η μάχη. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε κριτική, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι θα πρέπει με υπευθυνότητα να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Με υπευθυνότητα λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό έχω δηλώσει ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα ώστε το νοσοκομείο μας να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια και για τους πολίτες και για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτό. Το βασικό είναι το προσωπικό που είπατε. Ήδη έχω διατυπώσει τις προτάσεις μου και εγγράφος και με ερώτηση και προς το Υπουργείο για την κατανομή των 2.000 θέσεων, το έκτακτο προσωπικό, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρότητα στην περιοχή και να μας δώσουν προσωπικό που θα είναι ικανό και ποσοτικά αλλά και επιστημονικά ποιοτικά να μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχω ζητήσει την αύξηση της χρηματοδότησης στο νοσοκομείο για να μπορεί να προμηθεύεται τα απαραίτητα υλικά, που χρειάζεται, αλλά και να μπορεί να έχει χρήματα για να προσλάβει επικουρικό προσωπικό ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Και έχω πει επίσης και την δυνατότητα που πρέπει να δει η τρίτη ΥΠΕ, ώστε από άλλα νοσοκομεία στα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, να έρθουν στο νοσοκομείο Καστοριάς ειδικότητες που είναι για την περίπτωση αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα σήμερα καταθέσαμε αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μία ερώτηση για την δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης των συμβάσεων των 5.500 εργαζομένων από τον ΟΑΕ, στο οποίο υπήρχαν πτυχιούχοι για τις δομές υγείας, τα χαρακτηριστικά να σας πω τα 15 άτομα του ΚΕΦΙΑΠ που απολύθηκαν τέλος του μήνα, του προηγούμενου. Υπάρχουν πράγματι θέματα στα οποία πρέπει να επιταχύνουμε και τώρα να δούμε βέβαια και το ότι κάποιοι έστω και τώρα καταλαβαίνουν τη σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί μέχρι τώρα μας μιλούσαν για την ιδιωτικοποίηση στον τομέα της υγείας, για τα ΣΔΙΤ. Φαντάζεστε λοιπόν σε αυτήν την τεράστια κρίση που πλήττει σήμερα τη χώρα μας να έπρεπε ο πολίτης πέρα από το άγχος ιδιωτικά της ασθένειας να απευθύνεται σε ιδιωτικά κέντρα και να μην μπορεί να το κάνει γιατί είναι δυσβάσταχτο το οικονομικό κόστος. Θα ήταν τραγικά νομίζω τα αποτελέσματα, κυρία Τελιγιορίδου. Θα ήταν πραγματικά. Τραγικά. Και βέβαια δεν ότι ξέρω αν θα υπήρχαν κάποια μέτρα σε τέτοια περίπτωση να θα κάποιο είδους επίταξη, τραγικό, αλλά ακούστε, θα ήταν τραγικό και πιστεύω ότι τώρα το αντιλαμβάνονται όλοι, ακόμη και αυτοί που θέλουν την ιδιωτικοποίηση. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον κύριο Σταϊκούρα και τους άλλους δύο υπουργούς, τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριε Τελιγιορίδου, πώς τα σχολιάζετε? Προφανώς μιλάμε για μια πάρα πολύ κρίσιμη
εποχή. Μιλάμε για τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα από την ύπαρξη, την εξάπλωση αυτή του φωνικού ιού και μιλάμε για όλη την οικονομία παγκοσμίως. Δεν μιλάμε μόνο για τη χώρα μας, αλλά ο καθένας κοιτάει φυσικά το δικό του πρόβλημα. Πράγματι, οι επιπτώσεις από αυτήν την υγειονομική κρίση δεν αφορούν μόνο τον κορονοϊό για την υγεία μας και για το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά αφορούν και την οικονομία. Και αυτό αρχίζει να φαίνεται και θα φαίνεται όσο περνάει ο καιρός πολύ περισσότερο, και εδώ θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την οικονομική κρίση που έρχεται, αλλά και αυτή που θα υπάρχει ως επίπτωση όταν τελειώσει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Έτσι είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να τεθεί καταρχάς ο στόχος της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς είναι κάτι που είναι πλέον ξεκάθαρο ότι σε αυτό δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Και να φανταστείτε ότι δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε ακόμα και με τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του 2019. Όπου ο ρυθμός ανάπτυξης από το 2,8% που ήταν τον Ιούλιο του 2019 είχε πέσει στο 1% προ-κοροναϊού. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει. Έτσι λοιπόν είχαμε προτείνει εμείς από την πλευρά μας μια σειρά από οικονομικά μέτρα σε πανελλαδικό επίπεδο. Να σας πω βέβαια ότι από την δική μου πλευρά κατέθεσα και κάποιες αναφορές προς το Υπουργείο Οικονομικών με βάση αιτήματα που υπήρχαν από φορείς της περιοχής, όπως για παράδειγμα το Σύλλογο των Λογιστών, ακόμη και των Γουνοποιών. Κάποια από αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη και γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα αυτά μπορεί να βρίσκονται μεν στη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όμως με την αποτελεσματικότητα που πρέπει, και αυτό θα φανεί στην πορεία, την όλη κατάσταση. Πάντως, λοιπόν, θα είναι πολύ σημαντικό. Πλέον, εμείς έχουμε πει, κυρία Λούσιο. Κυρία Τελιγιορίδου, θα είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν και κλάδοι που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, όπως ο κλάδος της Γούνας, τον οποίο και εσείς κάνατε αναφορά, να ενταχθούν σε αυτά τα πακέτα των μέτρων, τα οποία διαρκώς βέβαια ανακοινώνονται από την κυβέρνηση. Ακριβώς, γι' αυτό σας είπα ότι έχω κάνει αναφορά σε αυτά τα θέματα προς τους αντίστοιχους και τους αρμόδιους υπουργούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να υπάρξει αναστολή των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, τα οποία απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί τον Μάιο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα είναι εγκληματικό αν προχωρήσει, κυρία Τελιγιορίδου. Ακριβώς. Αυτό πρέπει από τώρα να θεσμοθετηθεί. Από τώρα. Μένει ένας μήνας, ενάμιση. Θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης κάλυψη του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να μην έχουμε επιπλέον απολύσεις σε επιχειρήσεις που κλείνουν και που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω του κορονοϊού. Τα 800 ευρώ για 1,5 μήνα στον εργαζόμενο θεωρούμε ότι δεν είναι ένα ικανό ποσό, καθώς δεν καλύπτει ούτε το βασικό μισθό. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης κατάθεση του μισθού για τους ανθρώπους αυτούς. Από την άλλη, επίσης είχαμε προτείνει και επιμένουμε σε αυτό ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει σε αυτούς να δοθεί ένα επίδομα τουλάχιστον στο 1/12 του καθαρού κέρδους τους από την προηγούμενη χρονιά. Και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι οριζόντια. Τώρα έχουμε τους εργαζόμενους, θα σας πω για παράδειγμα, στα σούπερ μάρκετ. Εδώ έχουν εξαντλητικά ωράρια και η κυβέρνηση έχει σταματήσει το καθεστώς της καταγραφής των υπεροριών. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ζητήματα, αλλά αυτό είναι τα οποία θα και πρέπει γενικότερο να είναι πιο ολοκληρωμένο. Συμφωνώ και πέρα από αυτό, κύριε Τελιγιορίδου, πρέπει να ξεχωρίσουμε το ποιες, ναι μεν υπάρχουν επιχειρήσεις που κλείνουν με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά υπάρχουν και επιχειρήσεις που έστω και αν που δεν κλείνουν,
πλήττονται. Που έχουν πολύ μειωμένο. Μα δεν έχουν καμία κινητικότητα. Νομίζω ναι, ότι εκτός ακριβώς, από τα καταστήματα αυτό, τροφίμων λοιπόν, και τα φαρμακεία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη επιχείρηση η οποία. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει την αύξηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δάνεια προς τις τράπεζες, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση όσο το δυνατόν λιγότερο αλόβητη. Σίγουρα υπάρχουν θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή πλήττουν την οικονομία σε όλους τους τομείς. Ακόμη στον κλάδο της γούνας που έχουμε στην περιοχή μας, στον αγροτικό κλάδο, όπου και η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων είναι πολύ χαμηλή. Υπάρχει μια ακόμη απειλή και στο, για τις μεταποιητικές. Και παρακολουθούμε τα πλάνα από την Λαϊκή Αγορά της Καστοριάς σήμερα. Οι πολιτές, οι μικροπολιτές εκεί, πραγματικά οι άνθρωποι, νομίζω ότι αδίκως πήγανε σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μείωση του εισοδήματός τους. Είναι μια απειλή αυτό για για όλη την κοινωνία. Ακριβώς. Νομίζω τους αφορά όλους. Γι' αυτό και λέμε ότι τα μέτρα μπορεί να είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι ελλειπή. Πρέπει να υπάρχουν πλήρη μέτρα και να σας πω και κάτι ακόμη. Και δεν το λέω κομματικά, αλλά πραγματικά αφήσαμε τον Ιούλιο 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αν δεν αξιοποιηθεί τώρα, πότε θα αξιοποιηθεί? Και για ποιους θα αξιοποιηθεί, για τις τράπεζες? Το σίγουρο είναι πάντως ότι 37 δις. Μα αν δεν ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και ο... Πρέπει, κυρία Λούσιου, να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Να αξιοποιηθούν για την θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και επίσης για να ενισχύσουν εκείνες τις επιχειρήσεις που πλήττονται, να ενισχύσουν τους εργαζόμενους, να ενισχύσουν τους άνεργους, να ενισχύσουν τους ευάλωτους, να ενισχύσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, γιατί ξέρετε, μπορεί να είμαστε περιορισμένοι στα σπίτια μας, αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους και δεν έχουν τα βασικά. Έτσι. Και έχετε εδώ η κυβέρνηση έχει χρέος να βοηθήσει. Έτσι. Να μείνουμε σε αυτά, κυρία Τελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να έχετε σύντομα κάποια απάντηση στην ερώτηση που καταθέσατε σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή μας, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει ή να ληφθεί άμεσα ή δεν θα έχει κάποιο νόημα στην συνέχεια. Περιμένω και εγώ την απάντηση και θέλω να πω σε όλους υπομονή, ψυχραιμία, προσοχή και θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, κυρία Τελιγιορίδου. Και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Προφανώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ να ευχηθούμε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί στον Αντώνη Παραρά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καστοριάς, ο κύριος Χρήστος Κουσουρής, ο οποίος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Κύριε Παραρά, τώρα μιλάμε ότι ο νομός Καστοριάς αυτή τη στιγμή έχει 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από τα 18, τα 10 είναι οι συνάδελφοί μας. Από τους 10 έχουμε χάσει τον ένα συνάδελφο. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε να κλείσει το νοσοκομείο, και όταν λέμε να κλείσει, δεν λέμε να κλείσει το νοσοκομείο, να κλείσει για πολύ μας το νοσοκομείο, γιατί ακούστηκε και αυτό, θέλουμε να κλείσει το νοσοκομείο. Ναι. Στην πρώτη γραμμή είμαστε. Να κλείσει και να απολυμανθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε 10 ώρες, σε 20 ώρες. Να γίνει η απολύμανση, να γίνει ο έλεγχος του προσωπικού, για να μπει το καθαρό προσωπικό, να ξεκινήσει αμέσως τη λειτουργία όλων των τμήματων του νοσοκομείου. Ναι. Σας το ξαναεπαναλαμβάνω, ναι, και σε εσάς. Ο νομός Καστοριάς αυτή τη στιγμή και το νοσοκομείο κυρίως, είμαστε τουλάχιστον 15 με 20 μέρες πιο μπροστά από τους άλλους νομούς. Πρέπει να μας αντιμετωπίσουν τελείως διαφορετικά. Να έρθουν εδώ, να διδαχτούν από εμάς πώς θα αντιμετωπίσουν ίσα τα περιστατικά στους άλλους νομούς. Ναι. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Θέλω να μου δώσετε μερικά στοιχεία. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε νούμερα, δηλαδή πόσοι είναι εκτός. Δεν μπορώ να παίξω με νούμερα αυτή τη στιγμή. Πόσοι εργάζονται. Είναι λάθος. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Σοβαρά, δεν σας κάνω πλάκα, κύριε Παραρά. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους που είναι σε καραντίνα και έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων οι οποίοι είναι στους ανθρώπους της ευπαθής ομάδες
και έχουν φύγει αυτή τη στιγμή με αναρρωτική άδεια. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι ζητάμε. Εδώ, έτσι όπως το υπολογίζουμε, μιλάμε για το 25-30% του δυναμικού να μπορεί να εργάζεται την ώρα αυτή, δηλαδή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν πραγματικά δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα. Ναι. Ψέματα λέω. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ο ένας εκεί που δουλεύει κάνει δουλειά για τρεις, έτσι, ή για τέσσερις. Ισχύει αυτό που λέτε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχει μεγάλη εξουθένωση αυτή τη στιγμή του προσωπικού και του ιατρικού και του νοσηλευτικού και του παραϊατρικού και της καθαριότητας και του διοικητικού προσωπικού. Όλοι αυτοί θέλουν συγχαρητήρια. Έχουν υπερβάλει αυτό όλοι αυτοί. Δεν έχουν σταματήσει στιγμή. Έχουν εξουθενωθεί τελείως. Ναι, και δεν ξέρει κανείς πόσο θα αντέξει, γιατί το προσωπικό πόσο θα αντέξει, πώς είναι, σε καραντίνα πόσα άτομα είναι. Ξέρουμε. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσα άτομα είναι σε καραντίνα. Αντί γίνεται χαμός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν κτλ. Έτσι. Έχει χαθεί η μπάλα από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Παραρά, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε, ας πούμε, σε ένα τμήμα όλους αυτούς που έχουν νοσήσει και είναι θετικοί. Υπάρχει διασπορά, δηλαδή είναι σε πολλά τμήματα. Γι' αυτό μιλάω, να γίνει απολύμαση όλου του χώρου του νοσοκομείου. Αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και ο έλεγχος του προσωπικού και το καθαρό προσωπικό να μπαίνει κατευθείαν μέσα να ξεκινά τη λειτουργία. Και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα από 14 μέρες. Έχουμε κάνει και πρόταση. Ναι. Και στην συνάντηση που είχαμε με τους φορείς, έχουμε κατεβεί με πρόταση σαν σύλλογος. Ναι. Και είπαμε για το διάστημα που θα παραμείνει κλειστό, πόσες ώρες θα είναι, δεν ξέρω πόσες ώρες. Για να γίνει απολύμανση κλειστό, έτσι. Να λειτουργούν τα ΤΕΠ. Για απολύμανση μιλάμε. Ναι, για απολύμανση. Ναι. Το λέω γιατί για να μην μπερδεύουμε τις λέξεις. Γιατί κάποιοι έχουν μπερδέψει και τις λέξεις που λέμε. Τις ώρες, να λειτουργήσει λοιπόν, ΤΕΠ στο κέντρο υγείας Άργους Οριστικού. Τι σημαίνει ΤΕΠ, τα εξωτερικά, τα επίγοντα περιστατικά. Σας το λέω για να καταλαβαίνει οτιδήποτε επίγον περιστατικό. Ναι. Όλα τα, ένα λεπτό. Λέτε, οι ώρες που θα μείνει το νοσοκομείο για την απολύμανσή του, για να είναι και 5, 7, 10 ώρες, οι ώρες εκείνες να είναι ώρες που θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος από το κέντρο υγείας του Άργους. Ένα. Μπράβο. Ναι. Και να λειτουργήσει έναν άλλο χώρο, ΤΕΠ κορονοϊού. Ναι, ναι. Δεν ζητάμε κάτι μυστήριο, δεν είναι παράλογο αυτό που ζητάμε. Συγγνώμη τώρα, να ρωτήσω. Δηλαδή είναι κρίμα από το Θεό να κάνεις απολύμανση σε ένα τμήμα και να μπαίνει μέσα προσωπικό το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι μολυσμένο και ξαναμολύνουν το τμήμα. Ξέρετε, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, φτάσαμε σε ένα σημείο πια, το καταλαβαίνετε, ο κόσμος να λέει έχω συμπτώματα, φοβάμαι, μα αν πάω στο νοσοκομείο είμαι δεν είμαι θετικός, θα είμαι θετικός μετά. Φοβούνται, μη μολυνθούν όλοι οι ερχόμενοι εκεί. Να μην φοβάται ο κόσμος, πραγματικά να μην φοβάται ο κόσμος. Και κύριε Παραρά, χτες συναντάω πηγαίνοντας για το σπίτι μου μια ηλικιωμένη κυρία. Τη βλέπω με δύο σακούλες, προχωράει, τη λέω, με ρωτάει, με κάνει την ερώτηση. Χριστό, άμα πέσω και σπάσω το πόδι μου, πού θα πάω? Και τη λέω να μην κυκλοφορείς. Ποιος είπε να βγεις έξω? Να περπατήσω. Λέω, άμα θες να πετάξεις τα σκουπίδια σου, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα τα πάρω εγώ από την πόρτα, θα πάω να τα πετάξω εγώ. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιηθεί λίγο και να καταλάβει το τι γίνεται. Ναι, για να περιορίσουμε πλέον έτσι τέτοια προβλήματα και μετακινήσεις. Να μην αγχώνεται ο κόσμος, πραγματικά να μην αγχώνεται. Αλλά ένα δυνατό νοσοκομείο με ένα καθαρό προσωπικό, κύριε Παραρά, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλά. Θέλω να ακούσω λίγο τι ζητάτε. Η υγεία είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι. Περιμένετε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Ζητάτε λοιπόν μία απολύμανση σοβαρή, όχι μία βιαστική εδώ και εκεί, να γίνει μία απολύμανση όλου του νοσοκομείου. Όσες απολυμάσεις, κύριε Παράρα, όσες απολυμάσεις έχουν γίνει στα τμήματα σοβαρές. Ναι. Ειλικρινά σας το λέω. Μισό λεπτό. Έχουν γίνει απολυμάνσεις μέχρι τώρα. Έχουν γίνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που θέλετε όμως τώρα τι είναι, να ξαναγίνει. Σε όλο το νοσοκομείο να γίνει απολύμανση. Δεν έχει γίνει σε όλο. Όχι, γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή τον απολυμένο ένα χώρο. Και ύστερα να ξαναλερώνεται αυτός ο χώρος, δεν είναι σωστό. Ναι. Γιατί την ώρα αυτή λέτε ότι, παράδειγμα, σε ένα τμήμα γίνεται απολύμανση, οι άλλοι όμως που δεν έχουν απολυμανθεί οι χώροι και κινείται ο καθένας, μετά φέρνει ό,τι είναι να φέρει στον χώρο που έχει απολυμανθεί. Άρα τι νόημα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα στο να γίνει όλο αυτό που περιγράφεται? Κοιτάξτε να δείτε. Το νοσοκομείο από μόνο του δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Ποιος θα πάρει? Μισό λεπτό. Η διαχείριση όλου του κορονοϊού, κύριε Παραρά, γίνεται από τον ΕΟΔΗ, από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Ναι, ναι. Λέω την απόφαση αυτή ποιος θα την πάρει δηλαδή? Αυτοί οι τρεις που σας ανέφερα. Ναι, είναι θετική, τι σας λένε τώρα, εσείς το φωνάζετε, πόσο ακόμη θα μείνουμε, δηλαδή άμα λυθεί όλο το προσωπικό, τι θα κάνουμε μετά, αναγκαστικά το κλείσουμε. Μα και να φέρουν προσωπικό όπως μας έχουν δώσει προσωπικό, κύριε Παράδα. Ναι.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή μας έχουν δώσει και επικουρικό προσωπικό, έρχονται συνέχεια. Ναι. Και έχουμε ζητήσει και άλλες θέσεις επικουρικού και έρχεται ο κόσμος. Με μάμα έρχεται εδώ για να τον μολύνω εγώ. Εδώ λέμε να καθαριστεί, να είναι καθαροί όλοι. Ναι. Λέω λοιπόν ότι την απόφαση λέτε δεν μπορεί να την πάρει μόνο η διοίκηση και να πει όχι, ότι για 10 όχι, ώρες. Δεν μπορεί να την πάρει τη διοίκηση. Είναι σε αν δεν πάρει η διοίκηση το OK από αλλού, δεν γίνεται να προχωρήσει. Σωστό, σωστό. Ναι, γιατί ο καθένας αν κινείται από μόνος του μπορεί να έχουμε γιατί άλλα. Το νοσοκομείο, κύριε Παραρά, από την αρχή η διοίκηση του νοσοκομείου, πριν ξεκινήσει όλο το. Και πριν έχουμε κρούσμα ακόμα στο νομό Καστοριάς, είχε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ναι. Κάτω από τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, έτσι. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Υπήρχε στην πύλη διαλογή, σε σπιτάκι ξεχωριστό από το νοσοκομείο, τα περιστατικά. Αλλά μας ήρθε από μέσα. Mm-hmm, μας ήρθε εκ των έσω. Αυτό μπορούσε να συμβεί στον καθένα, κύριε Παραρά. Στην ναι. κάθε οικογένεια που λένε. Ήρθε εκ των έσω. Μάλιστα. Αλλά και εμείς είμαστε υπάλληλοι. Μην μας πυροβολάνε έξω. Και εμείς υπάλληλοι είμαστε. Και εμείς έχουμε οικογένεια, κύριε Παραρά. Και εμείς θα πάμε στο σπίτι μας το μεσημέρι. Εγώ έχω δύο μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ο άλλος έχει τους γονείς του ηλικιωμένους. Μισόλυτο. Εσείς τι θέλετε να αρρωστήσουμε και εμείς, δηλαδή. Γιατί το λέτε αυτό. Ήθελαμε εμείς να αρρωστήσουμε. Ναι. Γιατί το λέτε αυτό ότι μην πυροβολάτε. Τι, σας λένε κάποια περίεργα. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ξεκίνησε ο κόσμος ναι. και έλεγε εσείς που δουλεύετε στο νοσοκομείο και το ένα και το άλλο και είστε άρρωστοι και μεταδίδετε εσείς. Α, ότι εσείς φταίτε. Αν είναι δυνατόν. Ακούστε και εσείς. Λες και εσείς θέλετε. Ναι, λέτε εσείς έχετε δύο παιδάκια. Εσείς θέλετε να γυρίζετε εκεί και να έχετε τον φόβο μην κολλήσετε τα παιδιά σας. Θα τρελαθούμε εντελώς. Ο ένας θα φάει τον άλλον, εμφύλιο πόλεμο δεν θα έχουμε μεταξύ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανθρωποφαγία. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο κόσμος να μην πανικοβάλλεται, να καθίσει στο σπίτι του, να μην περιφέρεται. Θα περάσει το χρονικό διάστημα που είναι περάσει. Να μην περιφέρεται, κύριε Πρόεδρε. Εγώ το λέω συνέχεια και γινόμαστε εμείς οι κακοί μετά. Στη λαϊκή αγορά σήμερα, μέσος όρος ηλικιών 67-75. Είναι δυνατόν, δεν διαφωνώ. Θες να ψωνίσεις. Δεν γίνεται για μια εβδομάδα, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Καθίστε λίγο μέσα. Το μαρούλι και η ντομάτα θα σας τη φέρουμε εμείς, αν είναι. Ο καθένας σας. Ακριβώς, δηλαδή, αν με πει εμένα κάποιος πάρει με τα ψώνια, δεν τα πάω. Δηλαδή, με το μαϊντανό θα κοιτάξουμε τώρα να κάνουμε και το κρεμμύδι. Αυτό μας λείπει την στιγμή αυτή που έχουμε έξω μια κατάσταση τόσο τραγική. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Μιλούσα με έναν συνάδελφό σας από ένα κανάλι των Αθηνών προχθές. Ναι. Τον παρουσίασα την κατάσταση πώς είναι. Και ο συνάδελφός σας, ή συνάδελφος, γιατί ήταν γυναίκα, η συνάδελφός σας γύρισε και με είπε: Κύριε Κουσουρή, εσείς καλά τα λέτε. Αν μαθείτε τώρα μαζί μου και πάμε μια βόλτα μέσα στην πόλη της Καστοριάς, ξέρετε τι κόσμος κυκλοφορεί. Ναι, ορίστε. Ναι, γι' αυτό. Έχει δίκιο η γυναίκα. Γι' αυτό είπαμε. Γι' αυτό είπαμε. Στο στόμα. Κύριε Πρόεδρε, τι άλλο ζητάτε. Ένα βασικό λοιπόν κομμάτι είναι η απολύμανση που λέτε ότι είναι επιβεβλημένη. Γιατί αν το συνεχίσουμε αυτό, μάλλον καταλαβαίνω ότι πάμε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Αν δεν το κάνουμε δηλαδή. Μα δεν γίνεται να απολυμαίνουμε το νέο χώρο, να το λερώνουμε μετά, να απολυμαίνουμε, να λερώνουμε. Ξαναμένω λίγο. Γίνει. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Χώρους. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Αυτό το ζητάτε από πότε, από την στιγμή που είδαμε τα κρούσματα να είναι σε πολλούς εργαζόμενους. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Έχουν περάσει μέρες. Σας απαντάει κανείς γιατί δεν γίνεται. Όχι, δεν έχω απάντηση. Καμία. Πάει αυτό. Και πείτε... τη συνάντηση που είχαμε, την ναι. έκτακτη σύσκεψη που έγινε με τους φορείς του νομού και εκεί κατατέθηκε και εκεί πήραμε την ίδια απόφαση. Δηλαδή και οι άνθρωποι και αυτοί στήριξαν αυτή την απόφαση. Ναι. Δεν ξέρω. Τι άλλο ζητάτε, υπάρχουν ελλείψεις, έχετε αναλώσιμα και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Ελλείψεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε μάσκες. Αλλά οι ελλείψεις που υπάρχουν, κύριε Παραρά, είναι λόγω της αδυναμίας προμήθειας από τις εταιρείες. Περιμένετε, υπάρχουν ελλείψεις σε μάσκες, ένα. Σε μάσκες, σε ποδονάρια, σε απολυμαντικά. Εγώ έκανα και έκκληση κιόλας και στα άλλα νοσοκομεία που δεν έχουν αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα. Ας μας στείλουν 50 μάσκες ο ένας, 50 ο άλλος. Να εξυπηρετηθούμε αυτή τη στιγμή εμείς, ώσπου να ανοίξει η αγορά στις μάσκες, ας πούμε παράδειγμα, επειδή αναφέραμε τις μάσκες, και μετά θα τους καλύψουμε κι εμείς. Τι άλλο ζητάτε, θέλω να τα ακούσω αυτά, γιατί θα φύγει αυτή η συνέντευξη ούτως ή άλλως, ενώ δηλαδή θα μεταδοθεί και στον ΑΦΕΜ, τι να ακούσουν όλοι. Τι ζητάμε άλλο, έχουμε μάσκες, είπατε, γάντια και αυτά υπάρχουνε. Γάντια υπάρχουνε, υπάρχουν αυτά γάντια. Τα ποδονάρια, απολυματικά. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Να δούμε όμως κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ που έκανε σήμερα το πρωί στην Λαϊκή Αγορά η Ελένη Ψωμαδάκη. Η κίνηση του κόσμου ήταν ελάχιστη με αποτέλεσμα την έντονη διαμαρτυρία των πολιτών. Τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό έλαβαν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές στη Λαϊκή Αγορά της Καστοριάς. Το Σωματείο Παραγωγών και Πολιτών Λαϊκών Αγορών Καστοριάς μοίρασε στους παραγωγούς γάντια για την προσωπική τους προστασία. Ωστόσο, η κίνηση στη Λαϊκή Αγορά ήταν μειωμένη. Μην
Από απόσταση θα μιλάμε. Πάρθηκε η απόφαση από το Υπουργείο για να μην υπάρχουν τα βιομηχανικά είδη στις λαϊκές πλέον. Κατεβήκαμε εδώ να συντονιστούμε λίγο με τους συναδέλφους. Μοιράσαμε δωρεάν τα πλαστικά γάντια τα χειρουργικά. Βλέπετε και μόνοι σας εδώ ότι δεν έχει πολύ κόσμο. Και από εκθέτες και από πελάτες. Πιστεύω να το παλέψουμε λίγο το θέμα, να ανοίξουμε τη συσσόρευση του κόσμου από τους πάγκους, να έχουν αποστάσεις συνάδελφοι ο πάγκος με τον πάγκο και να έχουμε μια ομαλή λειτουργία στις λαϊκές αγορές. Εντάξει, τώρα πέρα από αυτά που βλέπει ο ένας τον άλλον χωρίς γάντια και θα τον πει μια κουβέντα, καλό θα είναι να βάζετε τα γάντια σας να πιάνετε. Πέρα από αυτά δεν έχει δημιουργηθεί κάτι άλλο. Και εν μέρει είναι σωστό αυτό που κάνει ο ένας την παρατήρηση στον άλλον. Ο κόσμος διαλέγει, δίνει τη σακούλα και ο κόσμος παίρνει μόνος του. Αυτό το κακό που μας βρήκε να φύγει πολύ γρήγορα από το κεφάλι μας και αν προλάβουμε να κάνουμε το Πάσχα χωρίς αυτό εδώ που μας έχει βρει. Αν και είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε το θέμα. Απλώς ασχολούμαστε στη λαϊκή με τα βιοτεχνικά προϊόντα, τα οποία ήδη από χθες, ενώ η διάταξη ήταν από σήμερα, μας απογορεύτηκε. Εμείς κλείσαμε από χθες από τη λαϊκή αγορά το Άργος μέχρι Νεωτέρας. Η κίνηση είναι αναμενόμενη. Αναμενόμενο. Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί και πρέπει να φυλαγόμαστε. Όταν λένε όλοι μέσα είναι πρέπει μέσα και έξω που όσοι κινούνται πρέπει να λάβουμε τα μέτρα προστασίας. Το σωματείο έχει πρωί-πρωί έχει ανακοινώσει εδώ πέρα, έχουμε βάλει πινακίδες να κρατούν τις αποστάσεις. Οι εκθέτες συνιστούν στον κόσμο να κρατάνε αποστάσεις στα 2 μέτρα. Γάντια έχει μοιράσει το πρωί το σωματείο σε όλους τους συναδέλφους. Τα γάντια πρέπει να τα αλλάζουν τακτικά. Μάσκες έχουμε δώσει όσες υπήρχαν, δεν υπάρχουν άλλες. Δυστυχώς δεν υπάρχει στο εμπόριο μάσκα, μόνο γάντια υπάρχουν. Τώρα ελπίζουμε για το καλύτερο, γιατί χωρίς την ελπίδα δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και χωρίς την ελπίδα δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να ελπίζουμε. Αλλά πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο από όσοι πιστεύουμε. Θα σκεφτείτε τώρα ότι κάθε μισή ώρα στην Ιταλία έχουμε από μία κηδεία, τα λέει όλα. Έχουμε για το Πάσχα να μην έχουμε τέτοια κατάσταση. Έχουμε σε όλο τον κόσμο να προσέχει πάρα πολύ. Για να μπορέσουμε μετά από ένα μήνα από ό,τι ανακοινώσαν οι ειδικοί, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό, να το πω έτσι. Ο κύριος Τσιόδρας, επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε πως τα κρούσματα στη χώρα μας έχουν φτάσει τα 418, με 31 νέα κρούσματα να προστίθενται στην λίστα, ενώ από την πλευρά του ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τον περιορισμό των συναθρήσεων, όπου πλέον απαγορεύεται η συνάθρηση περισσότερων από 10 ατόμων. Η διασπορά του ιού συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο με περισσότερα από 208.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο και περισσότερους από 8.200 θανάτους. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Θα μιλήσω αναλυτικά λιγάκι για το τι σημαίνει αυτό το νούμερο παρακάτω. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων νέων σήμερα που έχουμε καταγράψει και έχουμε επιβεβαιώσει ανέρχεται σε 418. 64 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 79 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 13 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε όλους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι κοντά στα 70 έτη. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 6.000 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 14 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήρια από το νοσοκομείο. Οι συμβουλές μας προς το γενικό πληθυσμό δεν αλλάζουν. Έλεγχος για ασθενείς που έχουν ήπια συμπτωματολογία και δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου δεν συστήνεται. Επιπλέον, αρνητικός έλεγχος δεν αποκλείει την πιθανότητα να είναι κανείς στην περίοδο επώασης του ιού. Όλοι κινδυνεύουμε από το νέο ιό, αλλά
Άλλος ο κίνδυνος για τις μικρές ηλικίες, σχεδόν μηδέν, και ιδιαίτερα αυξημένος για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας άνω της ηλικίας των 70, των 80 περισσότερο και των 90 ακόμα περισσότερο. Οι νέοι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να παραμένουν σπίτι τους με ήπια συμπτώματα ίωσης, πάντα βέβαια σε συνεννόηση και στενή παρακολούθηση με το θεράποντα προσωπικό τους γιατρό. Η στρατηγική περιορισμού των συναθρήσεων πρέπει να ξανατονιστεί και πρέπει να ισχύει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουμε ξαναπεί πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν να είμαστε φορείς του ιού και αυτά που πρέπει να κάνουμε για να περιορίσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης στους διπλανούς μας πρέπει να τα κάνουμε με θρησκευτική ευλάβεια. Ένα θετικό ή αρνητικό τεστ δεν αλλάζει τη στρατηγική μας αυτή. Ακούστηκαν πολλά σχετικά με την επάρκεια των τεστ. Θα σας πω εδώ ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα για εργαστηριακό έλεγχο όλων των ατόμων και ιδιαίτερα αυτών που εμπίπτουν στα κριτήρια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα κριτήρια αυτά συμβαδίζουν με τη στρατηγική και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων και είναι κυρίως οι άνθρωποι που χρήζουν νοσηλείας λόγω σοβαρής νόσου, οι επαγγελματίες υγείας και οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι οδηγίες μας αυτές, το τονίζω, είναι οδηγίες διεθνείς, δεν είναι μόνο δικές μας. Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός τεστ σε ημερήσια βάση. Φυσικά και επιτρέπεται η πραγματοποίηση τεστ από ιδιωτικούς φορείς. Δύο κινδύνους βλέπω. Σε μια στρατηγική ελέγχου εντός του χώρου ενός ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου. Πρώτον της μετάδοσης και περαιτέρω διασποράς του ιού, αν τον έχω, καθώς και έκθεση στον ιό, αν δεν τον έχω, και μεταφορά του ιού στο σπίτι μου. Τα ιδιωτικά εργαστήρια πρέπει με αυστηρές προϋποθέσεις να μπορούν να ελέγχουν τους ανθρώπους που πληρούν τα κριτήρια της νόσου και θέλουν να ελεγχθούν. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς της νόσου. Μπορεί να είναι ένας ειδικός χώρος διαλογής στο εργαστήριο, δίκη νοσοκομείου, μπορεί να είναι εκτός του χώρου του ιδιωτικού εργαστηρίου. Μπορεί να είναι στο σπίτι των ασθενών και μόνο. Δεν θέλουμε οι έλεγχοι αυτοί να λειτουργήσουν σαν ευκαιρία μετάδοσης του ιού σε νέες αιστείες διασποράς του. Και φυσικά, το μήνυμα αυτοαπομόνωσης παραμένει το ίδιο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα αυτά φυσικά και κοινοποιούνται και αποστέλλονται στον ΕΟΔΗ και συνυπολογίζονται στην επιδημιολογική παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της επιδημίας. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιάς μορφής εσχροκέρδεια σε βάρος του συμπολίτη μας που να έχει σχέση με τον έλεγχο για τον ιό. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι ταυτόχρονα με τον ιό αυτό κυκλοφορούν ένα σωρό άλλοι ιοί του αναπνευστικού για τους οποίους τόσα χρόνια κανείς μας δεν μιλά. Σοβαρά, σε επίπεδο παγκόσμιο, και αυτό δείχνει μια δυναμία του συστήματος υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το ξανατονίζω, έχουμε ασχοληθεί με τον ιό της γρίπης μόνο. Ταυτόχρονα όμως κυκλοφορούν τουλάχιστον 6 μεγάλες κατηγορίες άλλων αναπνευστικών ιών. Θα σας πω για τους ιούς παραγρίπης, τουλάχιστον 4 τύποι, τους ανθρώπους μεταπνευμονοϊούς, τουλάχιστον 2 τύποι, τους αδενοϊούς, πάρα πολλοί τύποι, τους ρινοϊούς, τους μποκαϊούς, τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό και τουλάχιστον 4 ποικιλίες κλασικών κορονοϊών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Οι ως σήμερα γνωστοί κορονοϊοί εκτιμάται πως μολύνουν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων κάθε έτος και αφορούν τουλάχιστον 3-11% των νοσηλιών με πνευμονίες της ΗΠΑ. Η ένταση των μέτρων για το νέο ιό θα βοηθήσει και στην κάλυψη για αυτούς τους ιούς, θα περιορίσει τη διασπορά τους και θα βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών που είναι στα νοσοκομεία τώρα. Να μιλήσω για ένα άλλο θέμα, σχετικά με την εικόνα της πορείας της επιδημίας στην πατρίδα μας. Ακούγονται πολλά από κάποιους έγκριτους συναδέλφους, οι οποίοι αποστέλνουν επιστολές με δραματικές εκκλήσεις στην πολιτική ηγεσία του τόπου, στις οποίες θα μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς μιλούν με ανακρίβειες και διαδίδουν fake news σχετικά με τη διασπορά της νόσου όσον αφορά το γενικό πληθυσμό, δηλαδή πως γίνονται απειροελάχιστα τεστ και πως οδηγούμαστε σε κατάσταση Ιταλίας. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων και την προσπάθεια να βοηθήσουν. Θέλει όμως προσοχή
να μην περνούν λάθος μηνύματα στον πληθυσμό και να προξενούν μια επιδημία φόβου και πανικού. Και όπως ξέρετε, συνεχίζεται. Η μάχη εναντίον του κορονοϊού είναι διαρκής, μας αφορά όλους. Συμβάλλουμε όλοι στην αντιμετώπιση της πανδημίας ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ο κρατικός μηχανισμός από την πλευρά του συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού και βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και σήμερα με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια κατά τη σημερινή μας επίσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Με βάση τα νέα δεδομένα, σας ενημερώνω ως προς τα εξής. Από αύριο, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων με κύρωση διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ ανά πρόσωπο και περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχών άλλων ευθυνών, ιδίως ποινικών. Αποθαρρύνονται αυστηρά οι ψυχαγωγικές συναθρήσεις σε κλειστό χώρο με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και αποστάσεων μεταξύ των προσώπων. Επαναλαμβάνουμε την αυστηρή σύσταση. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους ώστε να αποφύγουν στο μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του στενού οικογενειακού τους κύκλου. Η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση ζωτικών και μόνο αναγκών. Αποδεκτές εξαιρέσεις υπάρχουν αποκλειστικά για την μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, μετάβαση στο ταχυδρομείο για την απολύτως αναγκαία λιλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα τηρώντας απαρέγκλιτα την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου και την κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Τρίτον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέσω τηλεργασίας. Όπου από τη φύση της επιχείρησης δεν είναι δυνατή τηλεργασία, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό εκ περιτροπής, τηρώντας αυστηρά την αναγκαία απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνουμε στις εταιρείες τηλεφωνικής ενημέρωσης, call centers, για την αναδύο μέτρα λειτουργία των θέσεων εργασίας. Επίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι κάθε Υπουργείο έχει εκπονήσει κατόπιν οδηγιών το δικό του σχέδιο έκτακτης κατάστασης, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ενισχύουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι με πρόσθετες δυνάμεις. Εντάσσονται σε αυτό οι εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν λειτουργούν, για να συνδράμουν στη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από ψυχολογική υποστήριξη, από φάρμακα, από είδη πρώτης ανάγκης. Συμπολίτες μας που έχουν έναν παραπάνω λόγο να μένουν στο σπίτι τους. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η μάχη συνεχίζεται με το ιατρικό, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας καθημερινά τον καλύτερο του εαυτό. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, θα τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Καθώς και τους εργαζομένους στον ΕΟΔΗ, στο Υπουργείο Υγείας, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες που δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως οφείλουμε και στους αφανείς ήρωες της δικής μας, έστω δύσκολης καθημερινότητας, σε εκείνους που χωρίς τη δική τους βοήθεια τα δύσκολα θα ήταν αδύνατα, στους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ, στα παιδιά των delivery, στους νέους που εργάζονται στις καφετέρειες και τα εστιατόρια που κάνουν διανομές, στους υπαλλήλους των ταχυδρομείων και των courier, στους νέους εκείνους που εργάζονται στα βενζινάδικα, στα πρατήρια καυσίμων, στους συνανθρώπους μας πίσω από τα γκισέ και τα γραφεία των τραπεζών, στους ακούραστους εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων και σε όλα τα στελέχη των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε όσους εργάζονται στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών που παραμένουν ανοιχτά, υπηρεσιών που χωρίς την παροχή τους τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε όλους αυτούς που θα έπρεπε να είναι στο σπίτι τους, αλλά δεν μπορούν.
Και ο πιο απλός, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τους δείξουν ευγνωμοσύνη μας είναι ένας. Μένουμε σπίτι μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες. Η εξάπλωση ή όχι του ιού είναι δική μας υπόθεση. Το δικό μας στοίχημα ευθύνης, συνέπειας, πειθαρχίας. Μένουμε σήμερα σπίτι και σύντομα επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Νικητές στον πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Μένουμε σπίτι. Σας ευχαριστώ. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Πέμπτη. Ο καιρός στον νόμο της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.